Υπάρχει αυξητική τάση στον νεανικό σαχαρόδι διαβήτη και όταν μιλάμε για νεανικό εστιάζουμε κυρίως στο σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, ο οποίος είναι και ο πιο συχνός στην παιδική ηλικία, αφορά το 95% των περιπτώσεων διαβήτη στην παιδική ηλικία. Δεν θα αναλύσω άλλες μορφές διαβήτη, γιατί αυτή είναι η πιο συχνή. Παγκοσμίως εκτιμούνται γύρω στα 9 εκατομμύρια άτομα με νεανικό διαβήτη τύπου 1 σε όλο τον κόσμο και ο διαβήτης αυτός έχει και μια αυξητική τάση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη δημοσιλεύονται παιδιά με σαχαρόδι διαβήτη, πρωτοδιάγνωστο. Έχουμε μέλλον γιατί ακολουθεί ο χειμώνας και θα έχουμε και άλλα περιστατικά. Πέρυσι είχαμε γύρω στις 8 νέες περιπτώσεις μέσα σε ένα εξάμηνο. Ηλικίες από 3 ετών έως 12. Και λόγω των συχνών λοιμώξεων φέτος και της νοσηρότητας που υπάρχει, βλέπουμε ότι θα έχουμε και περισσότερα περιστατικά. Υπάρχει συσχέτιση των λοιμώξεων με την εκδήλωση σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1. Μιλάμε για αυτοάνοσο νόσημα, στο οποίο διάφοροι επιγεννητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πυροδοτούν μηχανισμούς που βλάπτουν το β' κύτταρο του πανκρέατος. Έτσι δεν παράγεται ινσουλίνη και έχουμε την εκδήλωση του σαχαρόδι διαβήτη. Συνήθως τα παιδιά έχουμε μια οξία εμφάνιση της νόσου. Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι αδιάγνωστα. Έρχονται συνήθως με σεσημασμένη υπεργλυκαιμία ή με διαβητική κετοξέωση. Ωστόσο, παγκοσμίως γίνονται προσπάθειες για να μπορεί να μπει νεογνικό screening για το σαχαρόδι διαβήτη, τύπου 1. Δηλαδή, γίνονται μελέτες σε κάποιες χώρες, κυρίως όπως είναι χώρες του Βορρά, όπου υπάρχει αυξημένη συχνότητα και επίπτωση του τύπου 1 διαβήτη, στο να καθιερωθεί ένα νεογνικό screening σε πληθυσμούς όπου υπάρχει αυξημένη συχνότητα και έτσι να προβλέψουμε το διαβήτη πολύ πριν την εκδήλωσή του. Ήδη σε ένα μήνα θα έχουμε και το βιολογικό παράγοντα, δηλαδή την ανοσοπαρέμβαση, σε προημότερα στάδια διαβήτη, ώστε να πάμε πίσω τον σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 για αρκετές δεκαετίες. Το τεπλίζουμε πλέον θα κυκλοφορεί επισήμως. Σε ηλικίες άνω των 18 ετών, αυτό είναι μια πολύ καινοτόμος θεραπεία, γίνεται στο εξωτερικό. Δεν γίνεται όμως στα παιδιά ακόμα. Έχουμε τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παρακολούθηση του διαβήτη των νέων ατόμων, όπως είναι οι νεότερες αντλίες ινσουλίνης, τα συστήματα καταγραφής γλυκόζης, πλέον η εκπαίδευση των οικογενειών και των ασθενών είναι πιο σχολαστική. Βλέπουμε ότι είμαστε πιο αισιόδοξοι, έχουμε καλύτερη παρακολούθηση της γλυκαιμίας των ασθενών αυτών και προσδοκούμε στο να αυξηθεί η ποιότητα ζωής και η επιβίωσή τους. Και όντως, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στα νέα φάρμακα, ζουν περισσότερο αυτοί οι ασθενείς. Τι θα έπρεπε να ανησυχήσει τους γονείς, ποια είναι τα πρώτα, οι πρώτες ενδείξεις? Καταρχήν, να έχουν ένα συχνό check-up στα παιδιά τους. Δηλαδή, ετησίως... Άσχετα με αποκλειονομικότητα. Άσχετα. Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο, να βλέπουν τη γλυκόζα του παιδιού. Αν η γλυκόζα του παιδιού είναι κοντά στο 100, να την επαναλάβουν. Αν υπάρχει άτομο με νεανικό διαβήτη στην οικογένεια, να μην διστάζουν, να κάνουν έστω και έλεγχο αυτοαντισωμάτων και για τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό βέβαια απαιτεί κουράγιο, γιατί τι θα γίνει άμα βρεθούν θετικά στα υπόλοιπα μέλη. Οι γονείς θα αρχίσουν να ανησυχούν. Εδώ αυτό είναι τώρα που προσπαθούμε να περάσουμε σε αυτό το στάδιο, στην πρόληψη του διαβήτη. Δεν είναι ακόμα εύκολα τα πράγματα και χρειάζεται να ενισχυθούν πάρα πολλές δομές γι' αυτό. Θα έλεγα ότι αν βλέπουν το παιδί τους και είναι κουρασμένο, υπνηλικό, χάνει βάρος, να πάνε αμέσως να κάνουν εξετάσεις, όταν το βλέπουν ότι πίνει πάρα πολύ νερό και κατουράει συχνά. Όταν βλέπουν ότι το παιδί είναι συνεχώς κουρασμένο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι σημαντικό να μην έρθει ένα παιδί με κόμμα στο νοσοκομείο. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δεν έχουμε και πολλές μονάδες για παιδιά. Ευτυχώς δεν έχουμε θανατηφόρες περιπτώσεις διαβήτη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Θα έλεγα ότι στα Χανιά οι παιδιά τριμιάζονται και βάζουν εξετάσεις να κάνουν τα παιδάκια. Ειδικά τα παιδιά που έχουν νοσήσει από COVID, θα έλεγα ότι καλό είναι να ελέγχονται πιο συχνά. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο έχει δοθεί επίσημα, αλλά επειδή είχε συσχετιστεί ο COVID ως ιός ο οποίος καταστρέφει το πάνκρεας. Είχαν παρατηρήσει σε κάποιες χώρες ότι είχαν εκδηλωθεί περιπτώσεις σαχαρόδι διαβήτη μέσα σε COVID λίμωξη. Οπότε καλό είναι τα άτομα αυτά γενικότερα να ελέγχονται.
Επίσης όμως μην εισμονούμε και την παχυσαρκία. Γιατί πέρα από τον ιανικό διαβήτη, θα έχουμε πολύ συχνά, αργότερα θα έχουμε πολλές περιπτώσεις με σαφαρό διαβήτη τύπου 2, λόγω της συσσημασμένης παχυσαρκίας που υπάρχει. Και δυστυχώς η Ελλάδα και η Κρήτη είμαστε πρωταθλητές στην παιδική παχυσαρκία. Οπότε τα παχύσαρκα παιδιά στην εφηβεία κάλλιστα μπορούν να είναι οι μελλοντικοί σαχαροδιαβητικοί με τύπου 2 στη νεαρή ενήλικη ζωή. Και ο τύπου 2 στα νεαρά άτομα έχει κάνει περισσότερες επιπλοκές από τύπου 1.